Ξεκινώντας σήμερα την συνεδρίαση του Προεδρικού Συμβουλίου, θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ, να σας ενημερώσω για όσα συζητήθηκαν στο χθεσινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που βέβαια είναι και αποτέλεσμα πολλών μηνών διαπραγματεύσεων. Τους μήνες αυτούς αποκαλύφθηκε σε όλο του το μεγαλείο η εγκληματική πολιτική του πρόσφατου παρελθόντος. Μάλιστα, τα όσα αντιπολιτευτικά λέγαμε τα τελευταία χρόνια οχριούν μπροστά στην πραγματικότητα που καθένας μας βρήκε στον ανάλογο τομέα ευθύνης του. Η σπατάλη, η διαφθορά, η πελατειακή διασπάθηση του δημόσιου χρήματος, οι πολιτικές υπέρ των ισχυρών και ενάντια στο γενικό συμφέρον, το συμφέρον της χώρας, το ξεχαρβάλωμα της δημόσιας διοίκησης λόγω κομματικών και αναξιοκρατικών παρεμβάσεων, αυτές είναι οι αιτίες. Τα γνωρίζουμε καλά. Και είναι αίτια και ρίζες κακού που απαιτούν ριζοσπαστικές αλλαγές. Βαθιές τομές σε πρακτικές, αντιλήψεις και θεσμούς. Με πολιτικές που αλλάζουν τα κακώς κείμενα. Ξέρουμε καλά ότι μια βιώσιμη οικονομία, μια σταθερή οικονομία, απαιτεί αυτές τις αλλαγές. Αλλαγές που εγγυώνται ένα κράτος δικαίου, τη διαφάνεια, την σύγχρονη και νοικοκυρεμένη διοίκηση. Ξέρουμε βέβαια ότι αυτές οι αλλαγές χρειάζονται τον χρόνο τους. Και δεν μιλώ απλά για την απαραίτητη τεχνική προεργασία, την πολιτική διαβούλευση, τις δημοκρατικές διαδικασίες της Βουλής που σεβόμαστε και αναβαθμίζουμε. Μιλώ για τη βαθύτερη αλλαγή πρακτικών και αντιλήψεων. Μιλώ για το τελικό αποτέλεσμα αυτών των μεγάλων αλλαγών. Ο Καλλικράτης, παραδείγματος χάρη, αποτελεί μια επαναστατική αλλαγή για την διοίκηση και τον πολίτη. Η διαδικασία επιλογής της ηγεσίας του δικαστικού σώματος που σήμερα συζητάμε, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, είναι καθοριστικής σημασίας για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Η θέσπιση ενός ταμείου αναχρηματοδότησης της οικονομίας, καθώς και ενός πράσινου ταμείου για τη στήριξη έργων για το περιβάλλον, είναι πράξεις που μας πηγαίνουν σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Οι ευεργετικές πάντα συνέπειες αυτών μας των μεγάλων αλλαγών θα φαίνονται όλο και περισσότερο καθώς εμπεδώνονται. Σίγουρα όχι όμως με την απλή ψήφισή τους, αλλά καθώς περνούν στη δημόσια διοίκηση και την κοινωνία ως νέα εργαλεία, αντιλήψεις και πρακτικές. Θα πάρουν το χρόνο τους. Αυτό είναι και απαραίτητο και λογικό. Αυτό βέβαια σημαίνει να συνεχίζουμε και να προωθούμε σήμερα, το 2010, τις μεγαλύτερες των αλλαγών και τομών, ακριβώς διότι χρειάζονται και τον χρόνο ορίμανσής τους για να φανούν απτά αποτελέσματα για τον πολίτη, για την οικονομία. Και αυτή είναι απόφασή μας, δέσμευσή μας και εγγύηση για μια βιώσιμη Ελλάδα. Για να μπορέσουμε όμως να κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές με τρόπο ορθό και συστηματικό, χρειάζεται να ξεφύγουμε και από την άμεση κρίση. Παράλληλα δηλαδή με τη δουλειά μας σε βάθος, είναι εξίσου σημαντικό να δοθεί στην Ελλάδα η ανάσα ζωής, ώστε να μπορεί να έχει το χρόνο και τη δύναμη να ανορθώσει την οικονομία της και τους θεσμούς της. Και αυτός είναι ο αγώνας μας τους τελευταίους μήνες. Να δοθεί η απαραίτητη πίστοση εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, στη χώρα μας, για να κάνουμε τα απαραίτητα και τις βαθιές αλλαγές, τομές. Και εδώ, λόγω της εγκληματικής πολιτικής του πρόσφατου παρελθόντος, δεν χρειάστηκε μόνο να πείσουμε τους εταίρους μας για τη βούλησή μας, αλλά βρεθήκαμε ξεκρέμαστοι μπροστά στις διεθνείς αγορές. Μπροστά στις ορέξεις τους, τις δικές τους αντιλήψεις και προκαταλήψεις. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε μια πολιτική, ούτε μια οικονομική υπερδύναμη για να δώσει μόνη της αυτή τη μάχη. Τους τελευταίους μήνες αυτής της κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε την πολιτική της στήριξη. Υπήρξε και θεσμική στήριξη του προγράμματός μας. Όμως τη μάχη απέναντι στις εντυπώσεις και την ψυχολογία της αγοράς υπήρξε το λιγότερο άτολμη.
για το τι μέλη γενέστε απέναντι στην κρίση υπήρξε τους προηγούμενους μήνες, πολυφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφορες και διαφοροποιημένες δηλώσεις, εικασίες για τη χώρα μας διεθνώς που δημιούργησαν ψυχολογία επικείμενης κατάρρευσης, προφητείες που έτειναν να γίνουν αυτοεπιβεβαιούμενες. Υπήρξε έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διαφόρων οργάνων της Ένωσης, την Επιτροπή, τα κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ακόμα και διχογνωμία εντός των οργάνων αυτών. Υπήρξε και απέραντη μετρολογία αρμοδίων και αναρμοδίων, πολλαπλοί γιατροί με διαφορετική συνταγογράφηση πάνω από τον ασθενή που λέγεται Ελλάδα. Το αποτέλεσμα ήταν να υπονομεύεται τελικά η ίδια η ενιαία στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σπρώχνεται και η Ελλάδα όλο και περισσότερο στο περιθώριο. Θα προσθέσω και κάτι ακόμα σημαντικό. Υπήρξε ακόμα και μια προσπάθεια αρκετή στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κρύψουν ευθύνες τους πίσω από την Ελλάδα. Την ευθύνη της Ένωσης, της Επιτροπής, ακόμα και της Eurostat, να είναι σε εγρήγορση, αλλά και να επισημάνει στην προηγούμενη κυβέρνηση τον ολισθηρό δρόμο που έπαιρνε. Κάτι που έβλεπε, κάτι που ήξερε, παρά την σκόπιμη παραποίηση των δεδομένων, πραγματικά σκόπιμη παραποίηση από τη Νέα Δημοκρατία. Ίσως θεωρούσαν ότι οι δικές μας παρατηρήσεις ήταν απλώς αντιπολιτευτικές. Τελικά ήσαν οι πιο υπεύθυνες. Αυτό όμως έχει υπονομεύσει και το κύρος ακόμα και των ευρωπαϊκών θεσμών στη διεθνή αγορά. Όλα τα παραπάνω καθόλου δεν βοήθησαν τη θέση μας στις διεθνείς αγορές, ούτε βεβαίως και τη θέση της Ευρωζώνης. Το αντίθετο, την επιδείνωσαν, όπως επιδείνωσαν αδίκως και την θέση άλλων χωρών του Νότου, όπως της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Δύο χώρες που είχαν κατεξοχήν πρόβλημα λόγω της διεθνούς κρίσης, ενώ τα εσωτερικά τους δημοσιονομικά ήταν ισχυρά, σε αντίθεση δυστυχώς με την Ελλάδα. Μπροστά σε ένα πρωτόγνωρο για την Ευρωζώνη φαινόμενο, γίναμεν πολλοίς και πειραματόζωο σε μια μάχη μεταξύ Ευρώπης και των διεθνών αγορών. Και αυτό έχει και την ιστορική του σημασία, διότι βεβαίως δεν είχε υπάρξει παρόμοιο πρόβλημα στο παρελθόν. Αυτή η μάχη δεν τέλειωσε. Θα έλεγα μόλις ξεκίνησε. Με μια σημαντική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει τις προσπάθειες της Ελλάδας, να στηρίξει και την Ευρωζώνη. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, όπου γίνεται κερδοσκοπία συστηματική, όπου δημιουργείται πιστωτική ασφυξία ή ακόμα και υψηλότατο κόστος δανεισμού, η χώρα μας θα αναγκαζόταν να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όμως είμαστε μέλος της Ευρωζώνης και ήταν αναγκαίο να αποφασίσει η Ευρώπη τι θέλει. Θα μπορούσε να μας πει, πάτε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η χθεσινή μέρα και οι αποφάσεις που λήφθησαν στις Βρυξέλλες ήταν μια σημαντική απόφαση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπα όμως, η μάχη δεν τέλειωσε. Και θέλω να είμαι ειλικρινής. Σήμερα δοκιμάζεται ακόμα και η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα δοκιμάζεται η αξιοπιστία της να διορθώσει τα κακώς κείμενα στην ίδια μας τη χώρα. Να επαναρθώσει πιθανά λάθη της. Και θα είναι γι' αυτόν τον λόγο ιδιαιτέρως αυστηρή. Με το παραπάνω. Λόγω της κακής της εμπειρίας. Όπως εύκολα θα θεωρηθεί ότι η Ελλάδα είναι πηγή όλων των δεινών. Ιδιαίτερα αν δεν εφαρμόσουμε κατά γράμμα το πρόγραμμά μας. Σήμερα λοιπόν χρειάζεται να φιλοτιμηθούμε και να ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη που ξανά μας δείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δοκιμάζεται όμως και η βούλησή της Ένωσης να αντιμετωπίσει τις διεθνείς αγορές. Αίσθησή μου είναι ότι η σημερινή Ευρώπη δεν έχει ακόμα κατανοήσει τη δύναμή της. Δύναμή της να διαμορφώσει πολιτικές και ρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν τις ασθένειες των διεθνών αγορών. Παρά την κρίση πέρσι, παρότι στη χθεσινή συζήτηση υπήρξαν πολλοί που έθεσαν επιτέλους το θέμα των αναγκαίων ρυθμίσεων στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, στην κερδοσκοπία, στις εταιρείες αξιολόγησης, στους φορολογικούς παραδείσους, στα λεγόμενα hedge funds.
Είναι λοιπόν σε αυτό το κλίμα, σε αυτό το περιβάλλον που δίνουμε ως κυβέρνηση σήμερα τη μάχη για την Ελλάδα. Τη μάχη για την αξιοπιστία μας. Τη μάχη για την προστασία των ασθενέστερων και της ελληνικής οικογένειας. Τη μάχη για μια οικονομία που θα δώσει προοπτική στη νέα γενιά της χώρας. Θα ήταν εγκληματικό να θεωρηθεί η σημερινή νέα γενιά η χαμένη γενιά της σύγχρονης Ελλάδας. Και για αυτούς δίνουμε μάχη. Τη μάχη δίνουμε και για την πράσινη ανάπτυξη που θα κάνει την οικονομία μας βιώσιμη, ανθυρή, ανταγωνιστική. Τη μάχη δίνουμε για τον αγρότη που έχει προβλήματα μπροστά σε χρόνια αδιέξοδα για να κάνουμε τομές βαθιές. Τη μάχη δίνουμε για ένα κοινωνικό σύστημα που θα προστατεύει αντί να εκμεταλλεύεται τις ανάγκες για υγεία, παιδεία και πρόνοια. Δίνουμε τη μάχη για να μπορεί να ορθοποδήσει η Ελλάδα. Η αλήθεια που πικραίνει κάθε Έλληνα και κάθε πατριώτη είναι πως τα τελευταία χρόνια η χώρα μας γνώρισε έναν κατήφορο χωρίς προηγούμενο. Με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, όλα τα φώτα ήταν στραμμένα πάνω μας ως θετικό παράδειγμα, ως μια μικρή χώρα που κατάφερε πολλά και μεγάλα επιτεύγματα. 6 χρόνια μετά είμαστε και πάλι, επί μήνες η πρώτη παγκόσμια, αλλά αρνητική αυτή τη φορά είδηση. Υπάρχουν ιστορικές ευθύνες για αυτόν τον κατήφορο και καλά θα κάνουν και οι πέτοι να είναι πιο σοβαροί και μετρημένοι στα λόγια τους, να μην προκαλούν τους Έλληνες που σήμερα στριμώχνονται γιατί αυτοί είχαν επιλέξει να περνάνε καλά στις πλάτες τους τόσα χρόνια. Έχουν ανυπολόγιστες ευθύνες για τη μεγάλη δοκιμασία που βιώνουν σήμερα η Ελλάδα και οι Έλληνες. Κάποιοι απομίζησαν μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο, τη χώρα και το κράτος, σηκώθηκαν και έφυγαν χωρίς ίχνος αξιοπρέπειας και αυτοσεβασμού. Λαιλατούσαν μέχρι και το παραπέντε, χωρίς καμιά ντροπή απέναντι στον ελληνικό λαό, που σήμερα άναυδος παρακολουθεί τη χώρα μας να διασύρεται λόγω και στο διεθνώς λόγω των επιλογών τους. Τα λέω αυτά διότι σε κάθε μάχη που δίνω, τα βρίσκω μπροστά μου. Μου αναφέρονται στις πολιτικές του παρελθόντος, ως απόδειξη ότι δεν μπορούν να εμπιστευτούν τους Έλληνες. Και βεβαίως μας πληγώνει αυτό όλους. Ευθύνες έχουν και όσοι από ιδιοτέλεια ή μικροκομματική βλέψη τόσα χρόνια χάιδεψαν αυτή την διεφθαρμένη αντίληψη εξουσίας και μας εξίσωναν με μια καταστροφική κυβέρνηση προσφέροντας κατά βάθος άλοθη σε αυτήν. Αυτό είναι το παρελθόν. Το πατριωτικό μας καθήκον σήμερα είναι να αποδείξουμε στην πράξη ότι μπορούμε να διορθώσουμε τα του οίκου μας. Ότι αξίζουμε και την εμπιστοσύνη και την πίστη που σήμερα δείχνουν και οι εταίροι μας. Και 4 μήνες τώρα έχουμε καταβάλει μια υπεράνθρωπη προσπάθεια να ανατρέψουμε αυτή την καταστροφική πορεία. Δίνουμε όλοι μας μαζί, αλλά και πρώτος εγώ, μια σκληρή μάχη. Είναι καθημερινή, είναι μακρύς ο δρόμος, ξέρουμε ότι μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Πείσαμε μετά από μεγάλη προσπάθεια τους εταίρους μας, τη διεθνή κοινότητα, όμως τίποτα δεν είναι δεδομένο και γι' αυτό χρειάζεται να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά. Και είμαι βέβαιος ότι αν συνεχίσουμε όπως ξεκινήσαμε θα τα καταφέρουμε. Όσα πέρασε και εξακολουθεί να περνά η χώρα μας είναι ένα μεγάλο μάθημα ζωής για όλους. Όχι μόνο για εμάς μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο, για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, για όλους τους συμμέτοχους στη δημόσια ζωή, για όλους τους Έλληνες. Ένα μάθημα για το μέλλον, ώστε να μην φτάσουμε ποτέ ξανά σε αυτό το σημείο. Και να μην ασκηθεί ποτέ ξανά τόσο ανεύθυνη, αδιαφανής και φαύλη εξουσία, διοίκηση και διακυβέρνηση στην πατρίδα μας. Δεν θα επιτρέψουμε να θέσουμε σε κίνδυνο τους καρπούς αυτής της τεράστιας προσπάθειας. Και μόνο με επιμονή θα πιάσουν τόπο οι σημερινές προσπάθειες και θυσίες των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όλοι θα έχουν τα μάτια τους στραμμένο πάνω μας, θα επιτηρούν κάθε μας επιλογή. Από εμάς όμως εξαρτάται αν θα τα καταφέρουμε. Κάνουμε σε ελάχιστους μήνες όσα δεν έγιναν επί χρόνια και δεκαετίες. Γι' αυτό σήμερα πραγματοποιείται και 2ο Υπουργικό Συμβούλιο αυτή τη εβδομάδα και συζητάμε ούτε ένα ούτε δύο, αλλά 6 νομοσχέδια που ακριβώς αφορούν μεγάλα και σημαντικά προβλήματα της χώρας μας. Τη διαφάνεια, την οικονομία, την ανάπτυξη. Νομοσχέδια που σημαδοτούν πολύ σημαντικές αλλαγές για όλο το φάσμα της δημόσιας ζωής, θεσμών, οικονομίας και ανάπτυξης.
σε αυτή την οδύσσια που περνά η χώρα μας, είμαι σίγουρος, είναι στο χέρι μας να φτάσουμε στην Ιθάκη. Και θα τα καταφέρουμε. Αυτό που δεν είναι στο χέρι μας είναι το τι θα συναντήσουμε στο δρόμο προς την Ιθάκη. Ποιους κύκλοπες, λεστριγόνες και άλλους. Ζητώ λοιπόν από όλους τη συστηματική και επίπονη δουλειά. Την ευρηματική και καινοτόμα προσέγγιση. Πρακτικές που ξεπερνούν χρονοβόρες γραφειοκρατίες και αγγυλώσεις. Την προώθηση, παραδείγματος χάρη, το γρηγορότερο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παντού, ως βασικό bypass στο έμφραγμα αντιλήψεων και πρακτικών που τρέφουν τη διαφθορά, τη σπατάλη χρημάτων, αλλά και του πολύτιμου χρόνου. Πολιτικές που θέτουν τον πολίτη πρώτο και τον καθιστούν συμμέτοχο στις προσπάθειές μας, διότι τον χρειαζόμαστε. Είναι προσπάθεια εθνική. Μαζί με τους πολίτες που είναι οι πρώτοι που στηρίζουν την αλλαγή πορείας στη χώρα, θα τα καταφέρουμε. Δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε. Ούτε μικροσυμφέροντα συντεχνιακά, ούτε εξωθεσμικά κέντρα, ούτε παθογένειες που πολλοί εξακολουθούν να ονομάζουν εσφαλμένα πολιτικό κόστος. Δεν υπάρχει ατολμία, ούτε ο φόβος να ξεβουλευτούμε. Θα φύγουμε μπροστά να ανοίξουμε ένα νέο και αισιόδοξο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Στη μάχη αυτή που δίνουμε όλοι μας και πρώτα η κυβέρνηση, δίνουμε και τον καλύτερό μας εαυτό. Και άλλη επιλογή από αυτή δεν υπάρχει. Θα κάνουμε τα πάντα για να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε.